Ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας της λαϊκής παράδοσης? Σωστά, ο Καραγκιόζης. Θέλεις να μάθουμε περισσότερα για τον πανέξυπνο αυτό ήρωα των παιδιών και να φτιάξουμε μια παράσταση θεάτρου σκιών? Στο μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Φτιάχνοντας μια παράσταση Καραγκιόζη», που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή «Θέατρο», θα μάθουμε ποιοι είναι οι ήρωες του θεάτρου σκιών μέσα από τις αισθητικές φιγούρες του καλλιτέχνη του θεάτρου σκιών Νικόλα Τζιβελέκη. Μπορείς να τους αναγνωρίσεις? Πρέπει να κρεμάσεις τις φιγούρες στο σωστό όνομα. Όταν αρχίσουν να κινούνται, σημαίνει ότι τους τοποθέτησες σωστά. Αφού γνωρίσεις τις διαφορετικές φιγούρες, είναι η ώρα να φτιάξεις τη δικιά σου παράσταση Καραγκιόζη. Η σκηνή της παράστασης λέγεται μπερντές, μόνο που εδώ πρόκειται για ένα ψηφιακό μπερντέ χωρίς το γνωστό άσπρο πανί. Σκέψου μία μικρή ιστορία με 4 διαφορετικές σκηνές και διάλεξε τις κατάλληλες φιγούρες. Εδώ είναι η πρώτη σκηνή με τους χαρακτήρες της. Τώρα είναι ώρα να καταγράψεις το διάλογο ανάμεσα στους ήρωες της ιστορίας σου. Όταν τελειώσει η πρώτη σκηνή, μπορείς να τη φωτογραφίσεις. Στη συνέχεια, συνεχίζεις με τις επόμενες σκηνές μέχρι να τελειώσει η παράστασή σου. Έτοιμη η παράστασή σου! Τι αστεία ιστορία! Τώρα μπορείς να την εκτυπώσεις ή να την αποθηκεύσεις ως εικόνα και γιατί όχι να τη δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου. Μια ωραία ιδέα θα ήταν να φτιάξεις ένα βίντεο με αυτή την εικόνα και να την επενδύσεις με τη δικιά σου φωνή και με κατάλληλη μουσική. Καλή διασκέδαση! Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες της προσχολικής ηλικίας έως και την πρώτη ηλικίου, προσαρμοσμένο στις ηλικιακές κάθε φορά ανάγκες και ενδιαφέροντα. Προσφέρει τη δυνατότητα για ατομική ή ομοδοσυνεργατική εργασία και αποτελεί καλλιτεχνική γέφυρα αφόρμησης για διαθεματικές ασκήσεις θεάτρου σκιών και άλλων αντικειμένων, όπως της νεοελληνικής γλώσσας, των εικαστικών, της δημιουργικής γραφής, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, της λογογραφίας, της μουσικής, της αγγλικής γλώσσας και ούτω καθεξής. Τέλος, το μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο επικοινωνίας του σχολείου με το επαγγελματικό θέατρο σκιών, δηλαδή τους δημιουργούς, κατασκευαστές, παραγωγούς, καραγκιόζοπαίχτες, σπαθάριο μουσείο θεάτρου σκιών του Δήμου Μαρουσίου και με κάθε συγγενή χώρο. Παρόμοια λογική και ανάπτυξη έχει το μαθησιακό αντικείμενο «Φτιάχνοντας μια παράσταση κουκλοθεάτρου» που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή «Θέατρο».